Σε είδα να μιλάς για τα εμβόλια τελευταία. Ναι. Και είπες χαρακτηριστικά ότι σκέφτεσαι ότι δεν θες να κάνεις ένα εμβόλιο τύπου RNA, ε? Γιατί τα RNA... Ναι, και βγάλανε μια μαλαγία, ότι είπα για χιμπατζίδες ναι, και τέτοια. Τι έγινε εγώ, λοιπόν, εκεί. Τι είπα. Για πες, για να καταλάβω. Εγώ κάθε χρόνο κάνω το αντιγρυπικό. Κι εγώ. Το οποίο μέσα έχει τον ιό του χιμπατζή. Ο ιός του χιμπατζή, μου εξηγείς τι είναι. Οι επιστήμονες ξέρουν. Εγώ διάβασα. Τι σημαίνει ιός του χιμπατζή? Έχουν πάρει κάποια συστατικά από κάποιο πίθηκο. Μάλιστα. Λέω τώρα, δεν γνωρίζω, δεν είμαι επιστήμονας. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο εμβόλιο που έκανα εγώ, που είναι μία δόση. Ναι. Έτσι. Το Johnson, λες. Ναι. Το οποίο δεν έχει ούτε RNA, ούτε τον ιό αυτό. Τι έχει αυτό? Έχει τα στοιχεία τα άλλα που είναι για να πολεμήσουν ένα μικρόβιο. Μάλιστα. Θα κάνεις το άλλο εμβόλιο τώρα, θα κάνεις άλλο? Μα γιατί να το κάνω, αφού μου είπαν είναι μία δόση. Εντάξει, εδώ όμως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό είναι που σε ενοχλεί, φαντάζομαι. Η αδιαπραγμάτευτη προτροπή και επιβολή για να γίνουν τα εμβόλια. Όμως εδώ δεν μιλάμε για κάτι το οποίο σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα, με την έννοια ότι μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για έναν ιό πρωτόγνωρο, για έναν ιό ο οποίος έχει οδηγήσει σε θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Εντάξει, ο ιός δεν έγινε για να γίνει ο ιός. Έγινε για το εμβόλιο. Α, λοιπόν, αυτό λες εσύ. Και από ό,τι είπε και η κυρία Δασκαλάκη και ένας υφυπουργός, μετά τα ζώα ακολουθούν και οι άνθρωποι να βάλουν το τσιπάκι. Εκείνο που έχει γραφτεί, χωρίς να φανογραφικός ούτε θρησκόληπτος, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και σε άλλους προφήτες που είπανε ότι θα μας βάλουν ένα τσιπάκι στο χέρι, δεν έρχεται τώρα, δεν μας το λένε. Έτσι το αντιλαμβάνεσαι ότι... Δεν έρχεται τώρα. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, να σου πω την αλήθεια μου. Πώς το βλέπω? Και δεν θέλω και να το δω έτσι. Γιατί δεν θέλεις? Γιατί πραγματικά δεκάρα δεν δίνω κι αν μου βάλουν τσιπάκι. Όχι. Γιατί τι θα γίνει άμα μου βάλουν τσιπάκι? Καταρχάς, εγώ αισθάνομαι ότι με το εμβόλιο είμαι... Με το τσιπάκι, λοιπόν... Περίμενε, να κλείσουμε το εμβόλιο. Εσύ δηλαδή κρίνεις ότι το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο έρχεται για να μπει μέσα μας και να μπορεί να δίνει τις πληροφορίες μας κάπου? Όταν δεν έχεις δική σου βούληση και σου επιβάλλουν κάτι χωρίς ευγένεια, με θράσος... Αυτό σε ενοχλεί, λοιπόν, εσένα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Λοιπόν, πες στον κόσμο... Σε ενοχλεί το κατοστάρικο που πρέπει να δώσουν οι συνταξιούχοι? Αυτό το αφήνω στο φίλο μου, το συνονόματο, το Γκραουνάκι, που του είπε να έχετε την κατάρα μου. Εγώ δεν θα καταργώ, δεν καταργέμαι. Εγώ κάνω προσευχή και λέω, Θεέ μου, φώτιζέ τους. Αυτούς που είναι στην κυβέρνηση κάνω προσευχή να είναι καλά, να τους φωτίζει ο Θεός και να κάνουν το σωστό. Αυτό κάνω. Αυτή είναι η προσευχή μου. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω την ίδια στιγμή άλλο. Μιλάμε, σου λέω και πάλι, για κάτι το οποίο έχει και μία προστατευτική δράση όλο αυτό το πράγμα. Πώς, αφού οι εμβολιαζόμενοι κολλάνε τους άλλους. Ναι, αλλά οι εμβολιαζόμενοι τώρα, τι να σου πω, αυτά που ακούμε και ξέρουμε κάθε μέρα, ότι και ο εμβολιασμένος, εάν κολλήσει, θα είναι λιγότερες τα ρίσκα που παίρνει και λιγότερα τα προβλήματα που θα έχει. Είδαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, κατέληξαν. Το λιγότερο είναι που κολλάς. Γιατί δεν κολλάς το ότι, εφόσον το έκανα, δεν νοσώ? Εμβόλιο γιατί το κάνεις? Για να μην νοσείς. Κρίνεις ότι δεν είναι τα εμβόλια... Άρα για να νοσείς, δεν ήταν σωστό το εμβόλιο. Μάλιστα. Και πρέπει να κάνεις κι άλλο. Και λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου το αυτό. Ναι, τις γρήπες δεν το κάνεις κάθε χρόνο, ρε παιδί μου? Ναι. Ωραία. Αντίστοιχα, λοιπόν, κάνεις και αυτό εδώ της κορώνας, ναι, και σε 6 μήνες επαναλαμβάνεται. Δεν είναι ένα, εδώ κάνεις... Ας πούμε ότι αυτό το εμβόλιο πρέπει να το κάνεις αρχίσαμε πιο... από το Α, από το Α, πήγαμε, έχουμε φτάσει στο μικρόν και θα πάμε στο Ω. Εγώ, λοιπόν, κρατάω ότι εσύ δεν είσαι πεπισμένος... Δεν είμαι αντιβολιαστής. Ναι, ναι, σίγουρα. Ούτε αρνητικός. Μα το έχεις κάνει το εμβόλιο. Το όλα τα εμβόλια τα έχω κάνει. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι το ένα γίνεται δύο, τα δύο, τρία, τα τρία, τέσσερα. Ναι, αυτό αρχίζει να σε ενοχλεί, λες. Αν είχα λεφτά εγώ και ήθελα να γίνω πολύ πλούσιος, αν είχα αρκετά χρήματα, θα αγόραζα φαρμακευτικές εταιρείες από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτό το πράγμα. Και θα ήμουν απάμπλουτος τώρα. Λοιπόν, όταν μια εταιρεία βγάζει 60 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τα εμβόλια, καταλαβαίνεις πόσα χρήματα.